για να αποδεχτούμε ευθύς αμέσως τον Νίκο Παπά, ναι, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Καλημέρα, κύριε Χάνση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σκάλκο. Καλημέρα, κύριε Παπά. Θέλω να πω εισαγωγικά ότι θα μιλήσουμε και για την ψηφιακή υπογραφή στο δημόσιο και για το πρόγραμμα Εφηβούς Γεωργίας και για τις έξυπνες πόλεις, γιατί είναι πράγματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας και για τις τηλεοπτικές άδειες. Mm-hmm. Αλλά να μπούμε ευθύς εξ αρχής να λύσουμε μια απορία. Μετανιώσατε που επιλέξατε τον δόκτωρα Κρυμιζή για τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό? Κοιτάξτε, ο κύριος Κρυμιζής νομίζω είναι ένας επιστήμονας του οποίου το κύρος το επιστημονικό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όμως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην επόμενη μέρα. Ο ίδιος ο κύριος Κρυμιζής, τον οποίο τιμώ και σέβομαι, είχε και κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες οι οποίες φάνηκε ότι είναι ανυπέρβλητες, αλλά νομίζω ότι είμαστε στην επόμενη μέρα και νομίζω θα ήθελα απλώς να επαναλάβω αυτό που λέει ο κύριος Σταυρινίδης, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος μπαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, ότι χρειάζεται ενότητα δυνάμεων για την επόμενη μέρα για τη διαστημική πολιτική της Ελλάδας. Και να υπογραμμίσω κυρίως, και αυτό θα το κάνουμε έτσι με μια ικανοποίηση, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο που συζητάμε ποια πρέπει να είναι η διαστημική πολιτική της Ελλάδας και ποιοι πρέπει να κληθούν να την υπηρετήσουν. Είναι ένα σημαντικό βήμα, ναι, διότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία, ουδείς εδέησε να μπει στα σοβαρά στη συζήτηση. Πριν πάμε σε αυτό, κύριε Παπά, μου επιτρέπετε, με αφορμή έχουμε και τη συνέντευξη βέβαια του κυρίου Κρυμιζή, που λέει ότι νιώθει εξαπατημένος και δεν υπάρχει αξιοκρατία. Η ερώτηση στην καθημερινή. Καθημερινή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι γνωσμένο ο κύριος Κρυμιζής, σχεδιαστής δορυφορικών συστημάτων, συνομιλητής Αμερικανών Προέδρων κτλ. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, όταν αναλαμβάνει κάποιος μια τέτοια θέση, και αυτό έχει να κάνει και με την ερώτηση του Γιάννη, αν έχετε μετανιώσει, το να ασκεί κάποιος διοικητικά καθήκοντα δεν είναι και αυτό εξίσου σημαντικό και δεν σημαίνει ότι απαραίτητα συνάδει έτσι, με αυτή την προσωπικότητα, την επιστημονική κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, μήπως εκεί τελικά είναι το ερωτηματικό, κυρία Χαντζού, που απαιτεί αυτή η θέση. Γιατί... Ναι. Οι αντιρρήσεις του κυρίου Κρυμιζή, τις οποίες τις είδαμε εκφράστηκαν, όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση και τι άφησε αυτό να εννοηθεί, εδώ δεν υπάρχει αφημή. Έτσι δεν είναι? Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Πώς μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για follow the money δρόμους όταν δεν υπάρχει αφημή? Είναι απορία, δεν είναι? Όχι, μα αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι υποσυγκρότηση. Τα μέλη του διορίστηκαν στην πρώτη του σύνθεση στα μέσα του Μάρτη, μεσολάβησαν οι διακοπές του Πάσχα, έγιναν δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς έχουμε περάσει το πρώτο στάδιο, γύρονται και άλλα ζητήματα. Ας πούμε, γύρεται το θέμα της παραγωγής μη μικροδορυφόρων. Είχε αντιρρήσεις ο κύριος Κρυμιζής αυτό, έτσι? Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ είναι μια θεμητή πολιτική διαφωνία και εγώ θα ήθελα να καλέσω και τα πολιτικά κόμματα, εάν υπάρχει διαφωνία επί τούτου, να τη συζητήσουμε. Εμείς θα υπερασπιστούμε με σθένος την ιδέα ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει παραγωγός διαστημικών αντικειμένων και υπηρεσιών. Δεν μπορεί να είναι ενοικιαστής και καταναλωτής ΕΣΑΗ. Υπάρχουν 4 ελληνικά πανεπιστήμια με εξαίρετους, άριστους επιστήμονες, με 50 ερευνητές από πίσω, οι οποίοι έχουν υποβάλει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο φαίνεται ότι θα πάρει και την έγκριση για την κατασκευή μιας πλήρους συστοιχίας μικροδορυφόρων. Άρα... Τι θέλω να πω, κυρία Χάτζου, ναι, ναι, επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν τη δυνατότητα κατασκευής μικροδορυφόρων. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων στο παρελθόν δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή να την... Δεν μπόρεσαν αυτή τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουν για τις ανάγκες του ελληνικού διαστημικού προγράμματος. Επομένως, διότι δεν υπήρχε ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα. Μας λέτε ότι υπήρχε ένας κατακαιρματισμός δραστηριοτήτων. Ακριβώς. Οπότε ερχόμαστε τώρα με ένα εθνικό σχέδιο, με μια στρατηγική, όλο αυτό να το οργανώσουμε κάτω από ένα πλαίσιο που λέγεται Έλδο. Έτσι. Τώρα, για να κλείσουμε όμως το κεφάλαιο του Δ. Κρυμιζή, επειδή λέει νιώθω εξαπατημένος, δεν υπάρχει αξιοκρατία. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Θα διαφωνήσω με το δεν υπάρχει αξιοκρατία. Άξιος είναι και ο κ. Κρυμιζής, αξιότατοι είναι και οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, και θέλω να καλέσω και εσάς και τους τηλεθεατές μας να δουν τα βιογραφικά τους και να δουν ότι έχουν όχι μόνο δεκαετίες
όπου έχουν υπηρετήσει αυτόν τον κλάδο, αλλά έχουν και μία καταπληκτική αναγνώριση. Ο κύριος Σταυρινίδης, ο οποίος σας ανέφερα πριν, ήταν τεχνικός διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Έλληνας, ο οποίος τελεχώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού με εξαιρετικές ιδέες για το τι πρωτοβουλίες μπορούν να ληφθούν. Επαναλαμβάνω όμως, είμαστε στην επόμενη μέρα. Ωραία. Είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί τρόπος όλοι να συμβάλλουν. Στην επόμενη μέρα, κύριε Υπουργέ, διότι από αυτήν την απόπειρα του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, ποια θα είναι τα ωφέλη, πέρα από αυτό που μας είπατε, το ερευνητικό που αφορά συγκεκριμένη ομάδα πανεπιστημιακή και πρέπει να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή, να πάμε να δούμε και τα ωφέλη από αυτό το εγχείρημα. Να σας πω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα, είχα την ευκαιρία να το αναφέρω, και είναι η κατασκευή μικροδορυφόρων. Κύριε Σκάλκο, κυρία Χάντζιου, όταν ψηφίζουμε ένα νόμο στη Βουλή, έχουμε τη γνώση ότι δεν θα παράξει αμέσως υλικό αποτέλεσμα, δεν θα δημιουργήσει γεγονότα αμέσως, θα πάρει κάποιο καιρό, έτσι, δηλαδή, να δημιουργήσει αποτελέσματα. Δεν συνέβη αυτό με την ψήφιση του νόμου για το διάστημα. Ακόμα και πριν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της νομοθέτησης, επειδή ακριβώς αντιλήφθησαν όλοι σε διεθνές επίπεδο ότι για πρώτη φορά σοβαρολογούμε ως προς τη διαστημική μας πολιτική και είμαστε έτοιμοι να τη σχεδιάσουμε με τρόπο ενιαίο και συμπαγή, είχαμε πρώτον την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την ίδρυση ενός κέντρου επιχειρηματικής καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Είναι μια θερμοκοιτίδα στην οποία μπορούν να πηγαίνουν επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν διαστημικά προϊόντα και διαστημικές εφαρμογές και να μοιράζονται την τεχνογνωσία και τις ιδέες οι οποίες υπάρχουν στις άλλες 18 θερμοκοιτίδες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο, είχαμε και την απόφαση μιας πολύ μεγάλης εταιρείας ευρωπαϊκού επίπεδου, γερμανικής, πιο συγκεκριμένα της OHB, να έρθει και να κάνει μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα για την κατασκευή μονάδας μικροδορυφόρων. Τώρα, κύριε πάντως όμως θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη από το γραμματέα του Υπουργείου σας. Με συγχωρείτε. Πάντα και παντού η επίβλεψη γίνεται από την δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία. Ναι. Δεν χαράσει, δεν είναι απόλυτα υπεύθυνη για την χάραξη στρατηγικής και τις επιλογές μία ΑΕ του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Θέλω να πω ότι πρώτον δεν είναι ανεξάρτητη αρχή και δεύτερον βεβαίως ότι πάντα έτσι γινόταν. Υπήρχε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία όποια παρουσία είχε η Ελλάδα στα θέματα τα διαστημικά και στα θέματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, είχε την ευθύνη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι και θα θέλαμε να γίνει κατανοητό, γιατί ξέρετε, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία της ΕΛΔΟ πριν μερικά χρόνια, ακούστηκαν πάλι μέσα στην κρίση θα δώσουμε χρήματα για το διάστημα. Να δούμε δηλαδή με ποια αγορά εργασίας ανοίγει, ποιος κύκλος εργασιών, μέσα από τη δυνατότητα να κατασκευαστούν δορυφορικά κομμάτια εδώ, δορυφόρων ή ολόκληρα κτλ. Όσοι ερευνητές μπορεί να μείνουν εδώ και να μην φύγουν έξω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη χώρα μας. Κοιτάξτε, κυρία Χάντζιου, αν ακυρώναμε, ας πούμε, το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων, 50 ερευνητές οι οποίοι θα δουλέψουν στο πρόγραμμα των 4 ελληνικών πανεπιστημίων, νομίζω ότι θα απογοητεύονταν. Δεν είχαμε, νομίζω, αυτή την πολυτέλεια και δεν θα έπρεπε σε καμία των περιπτώσεων να το κάνουμε, έτσι. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι θα δημιουργηθούν δουλειές σε αυτή καθ' αυτή τη βιομηχανία κατασκευής αντικειμένων και ανάπτυξης εφαρμογών. Είναι ότι η ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων και η αξιοποίησή τους από τη χώρα θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς τομείς της οικονομίας να γίνουν ακόμα πιο παραγωγικοί. Ένα πλήρες σύστημα, μια πλήρης συστοιχεία μικροδορυφόρων πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές μας και για την παρατήρηση γης, την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Έχει ακόμα και εφαρμογές σε θέματα της άμυνας, όπως μπορείτε πάρα πολύ καλά να καταλάβετε. Και εδώ θέλω να πω ότι έχουμε μια άψογη συνεργασία και με το Υπουργείο Αμήνης για την πλήρη αξιοποίηση, πράγμα που δεν γινόταν στο παρελθόν και το λέω με πολύ μεγάλη λύπη, των δυνατοτήτων των δορυφορικών της χώρας. Στον κύριο Πρωτόπαπα θα ήθελα λίγο να πάμε πριν αυτό, γιατί έχει... Πρωτόπαπα. Ναι, ο οποίος έχει αναλάβει τώρα για την συνεισφορά του σε σχέση με τον Ελέα Ζατ
τι ανταποδοτικά ωφέλη έχουμε από αυτή τη συνεργασία, πώς έχουν κρατηθεί εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί είναι αραβικών σιδερόντων πια ο Ελλάσσατ, και πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς εδώ, γιατί έχουμε πια 6 αναμεταδότες, αν δεν κάνω λάθος. 6 και άλλους 17 χρόνο αναμεταδότες, που σημαίνει πρακτικά 7. Οι αναμεταδότες οι οποίοι αξιοποιούνταν πριν ανανεώσουμε τη σύμβαση ήταν 2. Άρα πρακτικά έχει υπερτριπλασιαστεί η δυνατότητα της χώρας να χρησιμοποιεί δορυφορικές υπηρεσίες μέσα από αυτή τη σύμβαση. Δυστυχώς, κυρία Χάντζου και κύριε Σκάλκο, η δορυφορική πολιτική της χώρας ήταν στην απόλυτη εγκατάλειψη. Είχε επικρατήσει η λογική, διότι όταν επωλήθη ο ΟΤΕ, πουλήθηκε μαζί και ο ΕΛΑΣΑΤ. Η θυγατρική του ΟΤΕ που είχε το δορυφόρο, ακριβώς. Ναι. Παρόλο που οι εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων τότε ήταν να μην πωληθεί ο δορυφόρος. Τι σήμαινε αυτό λοιπόν? Σήμαινε ότι η Ελλάδα ξαφνικά από κάτοχος του εξοπλισμού και της υποδομής έγινε χώρα η οποία υποχρεώθηκε να νοικιάζει υπηρεσίες. Έτσι, όπως έχουμε και η ΕΡΤ μέχρι πρότινος νοικιάζει υπηρεσίες δορυφορικές σε άλλο δορυφόρο, ή οι δορυφορικές πλατφόρμες των καναλιών. Ας μην το πω για λόγους αποφυγής έμεσης διαφήμισης ποιες είναι, τους γνωρίζουν οι τηλεθεατές, χρησιμοποιούν άλλους δορυφόρους. Γιατί λοιπόν να συμβαίνει αυτό? Γιατί να μην αξιοποιούμε στην απόλυτη έκταση τις δυνατότητες που δίνουν οι δορυφόροι μας και για τις ένοπλες δυνάμεις μας? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό και χαίρομαι, και θα το πω ειλικρινά, το χαίρομαι, διότι δεν ακούμε πλέον αντιρρήσεις ερωτηματικά και πολύ περισσότερο έτσι φτηνά αστιάκια γύρω από αυτό το ζήτημα. Να δούμε τα ειδικότερα της καθημερινότητας που είπαμε. Ένα θέμα είναι το γρήγορο ίντερνετ. Βλέπουμε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ότι επενδύουν. Θέλω να δω όμως το δικό σας σχεδιασμό και για την επόμενη γενιά της κινητής και του ίντερνετ. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, εμείς κάναμε μια πάρα πολύ στρατηγική επιλογή. Τι είπαμε? Είπαμε ότι οποιοδήποτε διαθέσιμο πόρο, είτε από το Ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από το ΕΣΠΑ, θα το διαθέσουμε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αναπτυχθούν υποδομές της εχμής της τεχνολογίας. Δηλαδή υποδομές οι οποίες θα κάνουν την Ελλάδα συμβατή με τους στόχους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνδεσιμότητα. Και νομίζω ότι αυτό έγινε κατανοητό και από τον ιδιωτικό τομέα, και είχαμε πριν από λίγες μέρες μια πάρα πολύ θετική είδηση, την ανακοίνωση της Deutsche Telekom ότι θα αναπτύξει με μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων στα επόμενα 4 χρόνια για το 25% των ελληνικών οικοκυριών δίκτυα οπτικής ίνας στο σπίτι. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ταχύτητες δεκαπλάσιες και εικοσαπλάσιες και ακόμα παραπάνω από αυτές που σήμερα μπορούμε να απολαμβάνουμε. Τώρα, με την DG και τις λεγόμενες λευκές περιοχές που δεν λαμβάνουν σήμα, ποια είναι η δική σας η προνοία, γιατί έχουμε και θέματα και εμείς εδώ με τηλεθεατές οι οποίοι δεν μπορούν να δουν με ευκρίνεια τηλεόραση? Κοιτάξτε, εδώ πέρα μιλάμε για έτσι μια ελαφρότητα εγκληματική στη μετάβαση της χώρας από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα της τηλεόρασης. Εννοώ ότι όταν έγινε η μετάβαση δεν ελήφθησαν οι κατάλληλες προνοίες ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες να μπορούν να απολαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα. Ξεκινήσαμε από τις ακριτικές περιοχές. Γεωγραφικές προνοίες δηλαδή. Ναι, γεωγραφικές, διότι ναι. Ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 400 με 500.000 Έλληνες δεν μπορούν να δουν τηλεόραση. Είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι ντροπιαστική, νομίζω, για τη χώρα. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Ελπίζω όλα τα κόμματα μέσα από ένα διάλογο να το ψηφίσουν και να το στηρίξουν, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε, όπως το κάναμε στη Θράκη και στις στα ακριτικά νησιά μας. Το επόμενο το νομοσχέδιο έρχεται σε αυτό το προηγούμενο πρόγραμμα που αφορά τις ακριτικές περιοχές και που ήδη έχει περπατήσει. Είναι η ανάπτυξή του για όλες, θα είναι ακριβώς της ίδιας φιλοσοφίας, διότι θα σας έλεγα έχει γίνει και μια πάρα πολύ σοβαρή και επιτυχημένη δοκιμή για το πώς αναπτύσσεται αυτό το πρόγραμμα. Έχει στη Θράκη, στις περιοχές που δεν μπορούσαν να δουν τηλεόραση, και στα ακριτικά μας νησιά. Θέλω να τα ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές. Τα ακριτικά μας νησιά, πολλά ακριτικά νησιά δεν είχαν πρόσβαση στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν.
Και πότε θα ολοκληρωθεί αυτό, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού θα έχουμε, δηλαδή θα έχει ψηφιστεί ο νόμος, ναι, και θα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται το πρόγραμμα. Και δηλαδή να... μέχρι πότε τα, οι κάτοικοι αυτοί, οι τηλεθεατές που δεν έχουν καθαρή ευκρίνεια? Πολύ λίγες μέρες. Πολύ λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του νόμου θα είναι σε θέση να πάνε στον πάροχο της επιλογής τους και να αιτηθούν την σύνδεσή τους. Όπως έχει γίνει στα νησιά μας. Να πούμε πρακτικά, για όσους το ξέρουν, λευκές περιοχές εννοούμε αυτές που δεν έχουν το σήμα και παίρνουν ένα κουπόνι 100 ευρώ με το ΦΠΑ και εγκαθιστούν ένα δορυφορικό πιάτο έτσι από την Το θετικό, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Χάντζιου, το θετικό, ναι, το θετικό είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό, δηλαδή ξέρουν και οι πάροχοι τι να κάνουν. Είχαμε εντοπίσει κάποια μικροπροβλήματα στους δήμους με τις βεβαιώσεις κατοικίας, ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, και έχουν ξεπεραστεί αυτά τα εμπόδια, οπότε νομίζω σε αυτή τη φάση της εφαρμογής, η οποία είναι μεγαλύτερη κλίμακα, θα εφαρμοστεί. Ναι. Τώρα το σύστημα ναι, γιατί το είχαμε προλογίσει για το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής. Ένα φιλόδοξο σχέδιο, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε εντός του 18 να έχει ολοκληρωθεί και να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία μεταξύ υπηρεσιών. Κοιτάξτε, εδώ πέρα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο πραγματικά φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί το δημόσιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχουμε την πλήρη και απόλυτη ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Δηλαδή, ο ομιλών δεν υπογράφει τίποτα σε φυσικό χαρτί. Υπογράφω μόνο σε φυσικό χαρτί εάν έχουμε να κάνουμε και με άλλα υπουργεία. Εάν είναι δηλαδή μια κοινή υπουργική απόφαση, για παράδειγμα. Διότι δεν έχουμε ολοκληρώσει σε όλο το δημόσιο ακόμα την ψηφιοποίηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 600 υπάλληλοι του Υπουργείου μας αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή και κυρίως έχουμε τον απόλυτο χάρτη της ροής των εργασιών μας. Δηλαδή, μια τέλεια εικόνα για το πότε ήρθε το έγγραφο, από πού ήρθε, από ποιους έχει υπογραφεί, πότε υπεγράφει, πού πήγε και αν έχει διεκπαιρεωθεί. Και αυτό είναι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να τις αξιολογήσουμε, τις διαδικασίες μας, στη βάση των πραγματικών και των δεδομένων ακριβίας τα οποία θα έχουν συλλέξει. Θα αντιμετωπίζετε και αυτό το... Να μην επιοικώς να το χαρακτηρίσω. Μην είστε ποιοικείς με αυτά, δεν πρέπει να είμαστε ποιοικείς. Να το χαρακτηρίσω έσχος να ζητάει υπηρεσία έγγραφο που το έχει η ίδια. Ναι, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Εδώ πρέπει να φτάσουμε στο εξής. Γιατί το έχουμε στην καθημερινότητα. Σας δείξω μηνύματα όπου η ίδια υπηρεσία ζητάει από τον πολίτη έγγραφο που έχει. Που έχει που, κανονικά και εκεί που πρέπει να φτάσουμε και θα φτάσουμε και είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουμε. Γιατί με την Όλγα τη Γεροβασίλη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες δουλεύουν ασταμάτητα και θέλω και από τη δική σας συχνότητα να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Εκεί που πρέπει να φτάσουμε είναι να μην δύναται μια δημόσια υπηρεσία να ζητήσει από τον πολίτη έγγραφο το οποίο μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή για την ψηφιοποίηση του δημοσίου ένα έργο το οποίο θα ψηφιοποιήσει όλους τους φορείς του δημοσίου. Πρόκειται για 21.000 φορείς. Και για να μην παρεξηγηθώ, μιλάμε για όλα τα σχολιά μας, όλα τα νοσοκομεία μας, ναι, όλες τις υπηρεσίες, όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πάντες. Έτσι. Και τα δημόσια ταμεία να είναι μέσα, γιατί και από εκεί έχουμε θέματα. Εκεί, εκεί έχουμε και προγράμματα. Η εφορία να ζητάει έγγραφα τα οποία διαθέτει η ίδια εφορία. Είναι, ναι. Εκεί πέρα, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια κακοδαιμονία η οποία απαντάται σε πολλές πτυχές της κοινωνικής μας ζωής. Ο κατακαιρματισμός. Αλλά νομίζω ότι και οι δημόσιοι λειτουργοί θα αντιληφθούν πάρα πολύ γρήγορα ότι η ζωή τους θα γίνει πιο εύκολη και βέβαια δεν θα έχουμε και φαινόμενα σκανδαλώδη. Ήμουνα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον Σταύρο τον Κοντονή, όπου ανακοινώσαμε το έργο της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης, δηλαδή της πλήρους ψηφιοποίησης και του υλικού της, αλλά και της δυνατότητας να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, να υπάρχει ηλεκτρονικό πινάκιο, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο στους συνηγόρους, στην πολιτική αγωγή, στους όλους τους ενδιαφερόμενους, για να μην πηγαίνουν να στείνονται με τις ώρες έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Ξέρετε τι μου είπε εκεί, και το είπε και δημόσια ο Σταύρος ο Κοντονής, ότι υπήρχαν υποθέσεις οι οποίες βρέθηκαν στο αρχείο ενώ δεν είχαν περάσει στο αρχείο με βάση τη διαδικασία.
Δηλαδή δεν είχαν κλείσει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν έτσι, ότι αυτό και το πράγμα. Σημαίνει αυτό για τη δικαιοσύνη, έτσι. Για τον χρόνο, για το επενδύσεις, για όλα. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ αν ήταν ψηφιοποιημένοι. Τώρα, κύριε Παπά, επειδή ναι, είχαμε το τελευταίο περιστατικό με την παραγωγή του BBC στο Σούνιο, θα έχουμε και νέα επεισόδια με άλλα εγχειρήματα από το εξωτερικό? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέτοιου τύπου δυσκολίες και τριβές πλέον, διότι έχει γίνει συνείδηση και στην πολιτεία, σε όλα τα επίπεδα, και νομίζω υπάρχει και η εγρήγορση του κόσμου που υπηρετεί και κοπιάζει για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Και εσείς είστε άνθρωποι της τηλεόρασης, ξέρετε πόσα επαγγέλματα συνδέονται και καταλαβαίνετε πόσα επαγγέλματα συνδέονται με μια οπτικοακουστική παραγωγή. Η χώρα μας έχει έναν πλούτο απροσμέτρητο, τον οποίο έχει τη δυνατότητα να τον διαφυλάξει και να τον αξιοποιήσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμασταν Φλεβάρι μήνα στην Αμερική με τον Λευτέρη τον Γκρέτσο, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, δόθηκε μια μάχη για να πάρει άδεια ένα γκρουπ χορευτών και τραγουδιστών για να γυρίσει ένα βίντεο κλιπ στην πορτάρα της Νάξου. Μια καταπληκτική πραγματικά τοποθεσία, Φλεβάρι μήνα, ναι. Προσέξτε, η παραγωγή ήταν από την Ινδία. Έχει γυριστεί το βίντεο κλιπ και αν θέλετε μετά την εκπομπή θα σας στείλω και το σχετικό σύνδεσμο στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο κλιπ, το οποίο αναδεικνύει τη φυσική, καταπληκτική και ασύγκριτη ομορφιά του τόπου μας και του νησιού της Νάξου, έχει 400 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube. Δεν υπήρχε. Ναι, και χωρίς να ξοδέψουμε τίποτα όμως, προσέξτε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Ναι. Με μια συμβατική διαφημιστική καμπάνια, ας πούμε ότι ο Δήμος της Νάξου θα ήθελε θα να αναδείξει κονδύλι, πάρα πολλά εκατομμύρια. Έτσι, πιστέψτε και με. Πάρα πολλά εκατομμύρια. Τώρα, κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί είχαμε το κλείσιμο του Eurogroup στη Σοφία και του ECOFIN. Όπου αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι μπορεί να ολοκληρώνεται το τρίτο πρόγραμμα, το τρίτο μνημόνιο, ωστόσο οι Γερμανοί ειδικότερα θέλουν να υπάρχουν δεσμεύσεις και να φορέσουν ένα στενό κορσέ στην Ελλάδα και στην ελληνική κυβέρνηση για τη μεταμνημονιακή εποχή. Πώς θα υπερκεράσετε αυτές τις απαιτήσεις? Κοιτάξτε, Ανδρέα, η Ελλάδα θα μπει στον αστερισμό της κανονικότητας σε σχέση με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συνθήκες που υπάρχουν στην ΕΕ και οποιαδήποτε κατάσταση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος θα κινείται ακριβώς στα πλαίσια, με συγχωρείτε, αυτών των συνθηκών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον. Κανονικότητα όμως με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Περιμένετε, μισό λεπτό. Αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, επειδή τα πήραμε από το 7,2, τα κατεβάσαμε στο 3,5 και μετά το 2022 θα είναι κοντά στο 2%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι κάτω από αυτό που θα έπρεπε να εξυπηρετούμε εάν πηγαίναμε με τον τυπικό κανόνα της ΕΕ για τη σύγκληση του δημόσιου χρέους και τη βιωσιμότητά του. Το εντυπωσιακό όμως, και αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω, στον πολιτικό διάλογο στην Ελλάδα, είναι ότι αυτή τη στιγμή μας γίνεται κριτική από την αντιπολίτευση για το ότι λέει θα έχουμε, δεν υπάρχει τέλος του μνημονίου, ότι θα έχουμε σκληρή επιτροπία. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Ακούστε με όμως λίγο, μισό λεπτό. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει? Είναι σαν να υπάρχουν δύο αθλητές στο άλμα εις ύψος. Ο ένας να έχει πάρει μια υπόσχεση ότι όταν θα βρει παπούτσια θα πηδήξει το 1,70 και να κάνει κριτική σε αυτόν που πήδηξε το 2,10. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία αυτό που είχε ως ρητή πολιτική και το πλάσαρε ως σωτηρία η οποία θα έρχονταν τάχα μου στο τέλος του 2014, αρχές του 2015, ήταν η προληπτική γραμμή στήριξης. Στην οποία επιμένει και ο κεντρικός τραπεζίτης. Εντάξει, ήταν υπουργός εκείνης της κυβέρνησης. Θέλω να σας θυμίσω. Ο κύριος Τουρνάρας μέχρι τα μέσα του 2014. Αυτό δεν τι σημαίνει όμως τώρα? Ότι σημαίνει ότι δεν είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης αυτή. Εμείς θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Δεν λέει κανείς, προσέξτε, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ και δεν θα το πούμε ποτέ, ότι ξαφνικά θα περάσουμε από την κόλαση στον παράδεισο. Έχουμε κερδίσει και έχουμε κάνει βήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Το κοινωνικό μέρισμα, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, έχει πέσει 7 μονάδες η ανεργία, έχει μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Χρειάζονται και άλλα βήματα να γίνουν, να ενισχυθεί η προστασία των εργαζομένων, να αυξηθεί ο βασικός μισθός.
να ενισχύσουμε την κοινωνική μας πολιτική, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να τα κάνουμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Υπάρχει δυνατότητα. Το θίξατε και εσείς, σας άκουσα σε ομιλία σας τις προηγούμενες μέρες, αλλά και ο Πρωθυπουργός. Να καταφέρουμε να μην κάνουμε τελικά αυτές τις περικοπές της συντάξης. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το παλέψουμε. Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το συμφέρον της Ελλάδας είναι να οικοδομήσει ακόμα περισσότερο στο διπλωματικό της οπλοστάσιο την ιδέα ότι είναι το μέρος της συμφωνίας που διεκδικεί όλοι να εφαρμόσουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Η οποιαδήποτε συζήτηση για το τι θα εφαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πρέπει να ανοίξει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Όσο καλύτερη είναι η κατάσταση της οικονομίας, όσο καλύτερα πάνε τα δημοσιονομικά μας, όσο καλύτερα είναι και τα οικονομικά του ΕΦΚΑ που κάποιοι, να σας θυμίσω, έλεγαν ότι θα καταρρεύσει και δεν θα μπορέσει να σταθεί και έχει πλεονάσματα, τόσο με μεγαλύτερες δυνατότητες θα μπορούμε στην τραπέζι. Λύστε μου μια πορεία τότε, επειδή λέτε ότι θα πάμε με αυτή την τακτική και για την οικονομία της συζήτησης ας συμφωνήσουμε. Το ΔΝΤ είχε ζητήσει την περικοπή των συντάξεων και την μείωση του αφορολόγητου, ψηφισμένα μέτρα από εσάς για 19 και 20. Το ΔΝΤ όμως δεν είναι στο τρίτο πρόγραμμα και το τρίτο πρόγραμμα λύγει. Ποια λοιπόν η αναγκαιότητα να εφαρμόσετε ψηφισμένα μέτρα από τη στιγμή που το ΔΝΤ δεν είναι, δεν φαίνεται να είναι και από ό,τι κουβεντιάζουν οι εταίροι θα εξαγοραστούν και τα 11 δις τα δάνεια που έχει δώσει το ΔΝΤ στην Ελλάδα. Και αν εμείς τελικά θέλουμε να είναι, γιατί η Γερμανία... Κάτσε να απαντήσει αυτό, γιατί είναι πονηρή ερώτηση. Η Γερμανία προσπαθεί να παραμείνει το είναι, καλά κάνετε και τη βάζετε και την ερώτηση, κυρία Σκάλκο και κυρία Χάντζου, γιατί έτσι νομίζω ότι πίσω από το ερώτημα αν θέλουμε ή δεν θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα πάνε να κρυφτούν άλλα πράγματα. Πρόκειται για μια μετατόπιση του προβλήματος. Η ελληνική κυβέρνηση. Να είναι το ΔΝΤ, ακούστε, μισό. Όχι. Επιτρέψτε μου. Η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει καθαρή τη θέση της ότι ήθελε μια ευρωπαϊκή λύση από το 2015. Άλλες χώρες απέτησαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι μέσα και χάρη τη συμφωνία εμείς το δεχτήκαμε. Όμως, και θέλω να το πω ευθύτατα, η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για αναδιάρθρωση του χρέους γίνεται χρήσιμη στην ελληνική πλευρά αν και μόνο αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σοβαρέψει τους υπολογισμούς του. Δηλαδή αν κάνει κακούς υπολογισμούς οι οποίοι λένε η οικονομία σας είναι χάλια, δεν μπορείτε να πιάσετε τους στόχους, δεν θα πετύχετε τα πλεονάσματα, άρα χρειάζεστε αναδιάρθρωση χρέους. Αυτή η θέση δεν είναι χρήσιμη στην Ελλάδα. Οπότε ποια είναι η χρήσιμη θέση για να... Η χρήσιμη θέση στην Ελλάδα θα ήταν, να σας πω, είναι μια θέση η οποία έχει διατυπωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελευταία τη λένε και γαλλικό κλειδί, αλλά είναι ελληνικό κλειδί κατά τη γνώμη μου, διότι στην Ελλάδα και από το ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπωθεί πρώτη φορά η ρήτρα ανάπτυξης η λεγόμενη, έτσι, όπου αποπληρώνεις με βάση τις δυνατότητες ανάπτυξης του χώρου. Αυτή η θέση τι εκκίνηση έχει? Έχει την εκκίνηση ότι υπάρχουν οι αναπτυξιακές δυνατότητες και δυναμικές οι οποίες είναι επίμονες και καταγράφονται στα στατιστικά στοιχεία και μια τέτοιου τύπου λύση για το χρέος είναι αυτή που θα απελευθερώσει ακόμα περισσότερο αυτές τις δυναμικές. Βλέπετε η Γερμανία να μας βοηθάει τελικά σε αυτή την επιλογή του γαλλικού κλειδιού? Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι προς το συμφέρον της χώρας. Ήδη πότε όμως, κύριε έχει... Υπουργέ, μπήκανε πότε, πάρα πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες στις αγορές. Δεν είμαστε στο πρόγραμμα προστατικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν έχουμε τα στοιχεία για την αναδιάρθρωση του χρέους. Πώς θα βγούμε στις αγορές? Θα βγούμε στις αγορές. Τα επιτόκια μας είναι κάτω από το 4% όλες αυτές τις μέρες και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει όχι μόνο ότι βλέπουν αυτό που εμείς λέμε αγορές, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους μας είναι σε διμερή δάνεια και στον ευρωπαϊκό μηχανισμό, αλλά και ότι υπάρχει στο τραπέζι η ευρωπαϊκή λύση για το χρέος, την οποία πρώτη εμείς είχαμε διεκδικήσει, περιγράψει και κερδίζουμε βήμα-βήμα. Ποια είναι αυτή? Το μαξιλαράκι, το λεγόμενο, το οποίο δεν έχει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα να σας το υπογραμμίσω, γύρω στα 20 δις τα οποία θα είναι στην άκρη για να εγγυηθούν την ομαλή πρόσβαση. Δούμε και αυτά από πού θα συγκεντρωθούν. Και βέβαια μαζεύονται και από εξόδους στις αγορές και από αδιάθετα δάνεια του, από αδιάθετα κομμάτια του δανείου που είχαμε συμφωνήσει το 2015. Το γεγονός, πριν από αυτό, αν μου επιτρέπει, το γεγονός ότι αυτό που χρησιμοποιούν πάρα πολύ, ότι αν υπήρχε το δούνου του μέσα στο πρόγραμμα, αυτό θα έδειχνε ότι υπάρχει ένα καλύτερο πλαίσιο που θα δημιουργούσε
δημιουργούσε ένα κλίμα σταθερότητας σε σχέση με τις αγορές. Άρα, στην πιθανή έξοδο, στην έξοδο δηλαδή, θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερα επιτόκιο. Έχει βάση. Τη θεωρώ μια απολύτως αντιευρωπαϊκή θέση αυτή. Δηλαδή, μια θέση η οποία επικράτησε δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια. Σε όσους λέγανε ότι είναι απαραίτητο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια θέση η οποία υπονοεί, μάλλον εννοεί ρητός, ότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση από μόνη της να εφαρμόσει πολιτικές και να φτάσει σε τέτοιες πολιτικές συμφωνίες οι οποίες να εγγυηθούν την ομαλή χρηματοδότηση μιας χώρας μέλους. Ναι. Τώρα, να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε την προεκλογική περίοδο στην γειτονική μας χώρα. Έχουμε, δεν θα έλεγα την αποτυχία, αλλά τέλος πάντων δεν πετύχαμε να έχουμε απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. 60 μέρες κρατώνται χωρίς κατηγορητήριο στην Αδριανούπολη. Είχαμε όμως εσχάτως το θέμα των γαλλικών φρεγατών, που άλλα λέει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας και άλλα ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Καμένος. Τελικά ποιος έχει δίκιο? Νομίζω γιατί ότι το Παρίσι μας άδειασε. Νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Η συμμαχία μας με τη Γαλλία είναι στρατηγική και είναι σε πολλά επίπεδα. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα ενισχυθεί έτσι περαιτέρω. Είχαμε και την ομόφωνη απόφαση του Κισέα για την αναβάθμιση των F-16 με πάρα πολύ καλούς οικονομικούς όρους και άλλου τύπου ωφελήματα εξ όσων γνωρίζουμε, και νομίζω ότι πάμε τώρα σε μια κατάσταση όπου η Ελλάδα αξιοποιεί στο έπακρο όλο το πολιτικό διπλωματικό εκτόπισμα που έχει και τη δύναμη, την αποτρεπτική βεβαίως των ενόπλων δυνάμεων. Κύριε Παπά, μέχρι πότε θα καταφέρετε να συνεργαστείτε ή να συνεργάζεστε με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες, όταν είναι συγκεκριμένη θέση τους στο Σκοπιανό και περιμένουμε την εισήγηση και την απόφαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κοντζιά? Όταν σας έθεσα το θέμα με τις γαλλικές φρεγάτες, που ήταν εντελώς διαφορετικό το μήκος σχήματος στο οποίο κινήθηκε ο Πάνος Καμένος, και σε άλλα θέματα τα οποία δεν συμφωνείτε. Κοιτάξτε, η σχέση μας με τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι μια σχέση ειλικρινής, και ειλικρινής μεταξύ μας, αλλά και ειλικρινής απέναντι στο λαό. Έτσι. Κανείς από τα δύο μέρη δεν έχει κρύψει τις ιδεολογικές ή τις πολιτικές διαφορές. Αλλά υπήρξε μια ενότητα η οποία ακριβώς έχει αποδώσει κιόλας, επιτρέψτε μου να σας πω, διότι ορισμένοι ζούνε με το όνειρο της αποσταθεροποίησης αυτής της κυβέρνησης από το πρώτο εξάμηνο στο οποίο σχηματίστηκε. Φάνηκε λοιπόν ότι υπάρχουν αντοχές. Δεν ξέρω, για πείτε μου εσείς, κύριε Σκάλκο και κυρία Χάντζιου, εμείς με 153, 154, 155 βουλευτές πορευόμαστε όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Ναι. Γιατί άλλες κυβερνήσεις οι οποίες φτάσανε και στους 250 βουλευτές δεν αντέξανε? Γιατί η πρώτη διακυβέρνηση Παπανδρέου που είχε περισσότερους βουλευτές από εμάς δεν άντεξε? Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να καταλήξουμε ιστορικά στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για το γιατί άντεξε αυτή η πολιτική συμμαχία, διαμόρφωσε συνθήκες ανάκαμψης της χώρας και μπορούμε πλέον να βάλουμε τα θεμέλια της δημοκρατίας. Υπάρχουν δύο γραμμές στο Σκοπιανό όμως, κύριε Παπά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σας στηρίξει και πώς θα απευθύνετε στα υπόλοιπα κόμματα για στήριξη στην επίλυση του Σκοπιανού. Κοιτάξτε, η λύση που θα έρθει θα είναι μια λύση στα πλαίσια των πάγιων θέσεων που διατυπώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τώρα, με ρωτάτε εάν. Αυτό ως προς το ερώτημα του κύριου Σκάλκου. Η κυρία Χάντζιου με ρώτησε τι θα κάνουμε. Και δεν υπάρχει στήριξη στον ΑΝΕΛ. Μισό λεπτό. Οι δεδηλωμένοι χάνεται με πάρα πολύ συγκεκριμένους τρόπους, κύριε Σκάλκου. Τώρα, σε αυτό που ρώτησε η κυρία Χάντζιου. Κυρία Χάντζιου, δεν μπορούμε να προδικάσουμε τι θα γίνει. Είναι, όταν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο του 2019. Η οποία έχει αντέξει πάρα πολύ. Βεβαίως έχει αντέξει πάρα πολύ. Παρά τις διαφοροποιήσεις που έχουμε παρακολουθήσει όλοι. Βεβαίως έχει αντέξει πάρα πολύ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι στην επόμενη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι δυνάμεις σύμμαχος. Και θα καλέσουμε και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις να βάλουν πλάτη για να βγάλουμε με σταθερά βήματα τη χώρα από την κρίση την επόμενη τετραετία. Είστε το ίδιο αισιόδοξο σε σχέση με αυτό που ρώτησε μετά για το Σκοπιανό? Για το αν τελικά μπορούμε. Γιατί έχουμε πάρει μάλλον αντιφατικά μηνύματα και στο ξεκίνημα της όλης διαδικασίας είδαμε από την άλλη μεριά των Σκοπίων τις αντιδράσεις σε πολλά πράγματα που δεν φαινόντουσαν από την αρχή. Είμαστε πιο αισιόδοξοι τώρα?
κύριε Νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Γιατί? Δεν είχαμε. Να σας πω γιατί. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια ηγεσία η οποία αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να βάλει νερό στο κρασί της και να βρεθεί μια λύση με την Ελλάδα. Δεν είχαμε τέτοια κατάσταση πριν. Γιατί η προηγούμενη ηγεσία των Σκοπίων. Οι του κύριου Ζάεφ σα περιθώριο αισιοδοξία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένα προσέρχεται στη διαπραγμάτευση και προσπαθεί να βγάλει από αυτή ό,τι περισσότερο μπορεί. Και ξέρετε, επειδή έχουμε και μία σχετική πείρα πλέον, συνήθως στα τελευταία στάδια πριν τη διαπραγμάτευση σηκώνεται και ο πύχης. Όταν δηλαδή αυξάνονται οι πιθανότητες να βρεθεί μία λύση, σηκώνεται και ο πύχης και από τις δύο πλευρές. Άρα, νομίζω ότι δικαιούμαστε όχι να είμαστε αισιόδοξοι απλώς, να είμαστε ψύχρεμοι και επίμονοι ως προς τις θέσεις μας και να βοηθήσουμε και την άλλη πλευρά να καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον της να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Προς το κλείσιμο αυτής της συνέντευξης θα ήθελα να σας κάνω, να σας θέσω ένα ερώτημα που αφορά εμάς εδώ στην ΕΡΤ και αφορά την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών σύμφωνα με τον νόμο 4399 το 2015. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία κρατική, η ΕΡΤΝΕΤ, έτσι, η οποία θα διαχειριζόταν το δίκτυο των πομπών. Αυτή έμεινε ανενεργή μέχρι το 2018. Περάσατε μια τροπολογία η οποία αφορά τα ποια υπουργεία θα υποπτεύουν, έτσι, ναι, αυτή την εταιρεία. Και το τι θα γίνεται με το καταστατικό. Θα την ενεργοποιήσετε. Αυτό σημαίνει βεβαίως, ότι θα την ενεργοποιήσετε. Βεβαίως και θα ενεργοποιηθεί, αλλά η τροπολογία στην οποία αναφέρεστε ήταν μια απαραίτητη για να μπορέσουμε να λύσουμε ζήτημα ταύτισης παρόχου δικτύου και παρόχου περιεχομένου. Ελπίζω και φαντάζομαι ότι σε αυτό το ζήτημα οι υπηρεσίες και της Ευρώπης θα δουν τι γίνεται και στην ιδιωτική τηλεόραση. Και εν πάση περιπτώσει σε πείσμα πάρα πολλών οι οποίοι επιμένουν να επιτίθενται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νομίζω η ΕΡΤ κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα και στις νέες τεχνολογίες και με πολύ αξιόλογο πρόγραμμα και στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα μέσα και προσωπικά, να σας πω ένα παράδειγμα, έχω χαρεί πάρα πολύ και όλοι μας νομίζω και όλοι οι Έλληνες με το γεγονός ότι η ΕΡΤ είναι η πρώτη η οποία έχει ξεκινήσει την υβριδική τηλεόραση. Έτσι, είναι βήματα τα οποία άλλα ιδιωτικά κανάλια δεν μπορούν να τα κάνουν. Ελπίζω και φαντάζομαι ότι δεν τολμά κανείς από το πολιτικό προσωπικό πλέον να εξτομίσει την ιδέα ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας πρέπει να κλείσει. Κύριε Παπά, σας λείπει το μεγάλο Μαξίμου, θέλετε να επιστρέψετε? Αυτά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομίζω ότι κάθε ένα μέλος της κυβέρνησης είναι έτοιμο να πάει σε οποιοδήποτε πόστο επιθυμεί ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η συνταγματική επιταγή και αυτή είναι και η στράτευση, κύριε Παπά, με τον Πρωθυπουργό και άλλη επικοινωνία. Να μην τα μπλέκουμε. Υπάρχουν οι πολιτικές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι η προσωπική σχέση, είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Έτσι, αλλά υπάρχουν οι πολιτικές υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από το Σύνταγμα της χώρας και βεβαίως και το καταστατικό του κόμματος το οποίο υπηρετούμε και θεωρώ ότι και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχουμε δείξει σαν κυβέρνηση συνολικά, έτσι, γιατί και η επιλογή της συγκρότησης του Υπουργείου ήταν μια πολύ πετυχημένη, θα σας έλεγα, επιλογή η οποία ήρθε από τον Πρωθυπουργό και έδειξε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα στον σχεδιασμό πολιτικών το οποίο ερχόμαστε για να λύσουμε. Λοιπόν, κύριε Παπά, και άλλα πολλά σας έχουμε να συζητήσουμε. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν είπαμε τίποτα για 4G, δεν είπαμε τίποτα για τις ψηφιακές πόλεις. Η επόμενη μετά τα Τρίκαλα, ποια είναι, αυτό θα μας πείτε μόνο. Νομίζω στην Πάτρα θα είμαστε. Στην Πάτρα. Θα βρούμε. Ωραία, μας ενδιαφέρει και προσωπικά. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.